του Λονδίνου. Εδώ όπου ο ΠΑΟΚ βλέπετε την Arsenal στη σέντρα με τον Μπέρκαμ και τον Ράιτ, υπερασπίζεται αυτό το 1-0 με τον γκολ του Φραντζέσκου πριν από 15 βράδια στο επαναληπτικό του κυπέλου UEFA για το 1997-98. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει με λευκά σήμερα και ο οποίος καλείται να αντέξει την αρχή του παιχνιδιού, την έντονη πίεση που αναμένεται να του κάνει η πρωτοπόρος της Premier League Arsenal. Εδώ είναι ο Άγγελος Αναστασιάδης. Εδώ είναι ο Αρσέν Βενγκέρ. Αύριο κλείνει ένα χρόνο στο πάγκο της Arsenal. ΠΑΟΚ, εδώ βλέπετε μερική άποψη από την εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνουμε από όλα τα μέρη έφτασαν μέχρι εδώ. Ερχόντουσαν το πρωί από όλες τις μεριές και από τις Βρυξέλλες και από την Ολλανδία. Κάνει το λάθος. Φραντζέσκος. Σε καλή θέση ο Φραντζέσκος θα προλάβει. Έγινε η κόντρα όμως από τον Ντίξον. Πετύει το λάθος. Φραντζέσκος. Έχει το VAR και είναι φάουλ. Ο Μιχόπουλος θα μπλοκάρει εδώ. Ζητάει ο Μπέρκαμ και είχε βγει ο Μιχόπουλος από την περιοχή, αλλά βέβαια αυτό είναι αστείο. Ομάδα να ο Μπέρκαμ και πάλι όμως. Ο Μπέρκαμ, το σου του Μπέρκαμ και η Άρσεναλ ανοίγει το σκορ στο 22ο λεπτό. Εκτελεί ο Φραντζέσκος με φάλσο. Και η μπάλα πηγαίνει πάνω από τα δοκάρια του σήμαν, πήγε για απευθείας ο Φραντζέσκο. Και έστειλε την μπάλα, θα το δείτε εδώ, στην πάνω πλευρά των διθών του σήμαν. Βλέπετε ξανά την προηγούμενη φάση, δοκιμάζει το σκοπετή, πολύ ωραία η εκτείναξη. Και η εξουδετερώση του σουτ και ο Άνταμς. Το σουτ του Φραντζέσκου στα χέρια του σήμαν. Ο Ζαγοράκης, το σουτ του Ζαγοράκη στα χέρια του σήμαν. Ήδη ξεκίνησε με δυνατό ρυθμό στο δεύτερο μέρος. Το σουτ του Μπέρκαμ στη Λάου. Φραντζέσκο πάνω στα σώματα και έχουμε corner. Εκεί όπως βλέπετε ακριβώς από πίσω του είναι όλη η εξέδρα με τους 2.500 οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχουν φτάσει εδώ. Η μπάλα περνάει, η κεφαλιά δεν έφτασε. Ήταν η κεφαλιά του Ντασιόπουλου που είχε περάσει μπροστά. Φραντζέσκος με το τείχος μπροστά του και απέναντι τον Σίμαν και τα δίχτυα. Το σουτ Φραντζέσκου πάνω στα σώματα. Ξανά ο Φραντζέσκος πάνω στα σώματα και πάλι. Πετύ. Μιχόπουλος διώχνει, δεν συγκρατεί. Βιεϊρά, νέα σέντρα. Ο Μπόουλ σηκώνεται μακριά από τον Ακβέ. Πέρασε ο κίνδυνος. Τελευταίο πεντάλεπτο. 1-0 με τον γκολ του Μπέρκαμ από το 22. Το είπε στο βάθος στον πίνακα. 2.500 από αυτούς ο παδί του ΠΑΟΚ. Βρίζας. Για να δούμε. Βρίζας. Το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1. Τρία λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ δύο γκολ πια στα δύο λεπτά που απομένουν. Ο Ζήσης Βρίζας κράτησε την μπάλα. Στάθηκε όρθιος απέναντι από τον Σίμαν και πετυχαίνει το 1-1 στο 27ο λεπτό. Είναι απίστευτο, βλέπετε εδώ ο Βρίζας απέναντι από τον Άνταμς και τον Μπόουλ, το σουτ και στα δίχτυα. Δεν ξέρω αν ο κόσμος έχει ήδη βγει στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους, πάντως αυτό το γκολ του Βρίζα πετυχαίνει κάτι που πριν από ένα μήνα όταν έγινε η κλήρωση θα το θεωρούσε κάποιος απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πετάει έξω την Arsenal, τρίτο φαβορί για το φετινό κύπελο UEFA σύμφωνα με τους bookmakers. Και είναι η λήξη. Είναι η λήξη. Ο ΠΑΟΚ περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA παίρνοντας μια απίστευτη πρόκληση, σοφαρίζοντας με τον γκολ του Βρίζα τον γκολ του Μπέρκαμ. Arsenal ΠΑΟΚ 1-1 στο παιχνίδι επαναληπτικό του κυπέλου UEFA και ο ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη φάση. Βλέπετε τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πηγαίνουν προς τον ηρωικό τους κόσμο. Θυμίζω 2.500 άνθρωποι ακολούθησαν το ΠΑΟΚ εδώ σήμερα για αυτή τη ρεβάνς και οι παίκτες του ΠΑΟΚ τους πετάνε τις φανέλες σαν ελάχιστο τουλάχιστον ένδειξη της αγάπης τους και για την συμπαράσταση που είχαν απόψε. Το μεγάλο γκολ λοιπόν του Βρίζα, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, δίνει την πρόκληση στον ΠΑΟΚ.